για τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από όλα τα κόμματα της Βουλής εξαιρουμένου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ακούσαμε μέχρι τώρα χαρακτηρισμούς όπως κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, κορυφαία πολιτική πράξη ή και προς το ποιητικότερο μείωση της ρηγμάτωσης μεταξύ πολιτικού συστήματος και κοινωνίας. Με δύο λόγια, γίναμε μάρτυρες μια αφόρητα μονότονης επαναλαμβανόμενης ομοφωνίας που είναι η αναγκαιότητα θωράκισης της εξουσίας της προς το παρόν κυρίαρχης τάξης της αστικής. Στην προηγούμενη προτείνουσα Βουλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι προτάσεις αυτές ήταν διαρθρωμένες σε 9 διακριτούς άξονες. Για την οικονομία του χρόνου δεν θα τους αναφέρω αναλυτικά, υπάρχουν στα πρακτικά. Στον πρώτο άξονα αυτών των προτάσεων με τίτλο «Απαγόρευση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων» κατατέθηκαν οι προτάσεις του ΚΚΕ για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ανάγκη θωράκισής τους. Αναφέρομαι στο άρθρο 28 και 27, χωρίς το τελευταίο να έχει συμπεριληφθεί με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στα προσαναθεώρηση άρθρα. Είναι ακριβώς τα άρθρα αυτά που δυνητικά περιορίζουν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, επιτρέπουν εκχώρηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων σε ξένα κέντρα και βεβαίως παρέχουν τη δυνατότητα διέλευσης και παραμονή ξένων στρατευμάτων και βάσεων στην Ελλάδα. Είναι τα άρθρα που αρνηθήκατε να καταργήσετε. Γιατί άραγε ομονοείτε σε αυτή την μη κατάργηση? Το ερώτημα φυσικά είναι ρητορικό, γιατί η απάντηση είναι αυτονόητη και συνυφασμένη με τον σκληρό πυρήνα της αστικής πολιτικής της πολιτικής σας. Αρνείστε την κατάργηση των άρθρων 28 και 27, γιατί είναι ακριβώς οι διατάξεις που διευκολύνουν την υλοποίηση των υπεριαλιστικών σχεδιασμών του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Είναι οι διατάξεις που δίνουν αέρα και στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς. Εμπλέκουν τη χώρα μας σε πολύ επικίνδυνους ανταγωνισμούς, σε ενεξελίξη ή και προαλυφόμενους υπεριαλιστικούς πολέμους και επιθέσεις που την στοχοποιούν επικίνδυνα. Εξαντλείτε την ευρηματικότητά σας προκειμένου να παραπλανήσετε το λαό για τις συνέπειες της πολιτικής σας. Με ακόμη νοπό το μελάνι των υπογραφών της πρόσφατης Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Αμερικανικές Βάσεις, πανηγυρίζοντας για κατά την άποψή σας μεγιστοποίηση της προστασίας, ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας, ήρθε η πραγματικότητα να σας διαψεύσει ικτρά. Υλοποιώντας την πολιτική σας, μετατρέπετε τη χώρα μας σε μια απέραντη στρατιωτική βάση. Σε ένα αμερικανικό ορμητήριο θανάτου εκθέτεται το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους. Τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Περσικό Κόλπο για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και αγωγών σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται στο ελάχιστο με τα συμφέροντα του λαού μας. Την απάντηση στα πεπραγμένα σας την πήρατε με τις μεγάλες λαϊκές αντιπεριαλιστικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ήταν ένα μικρό δείγμα της αστήρευτης λαϊκής αποφασιστικότητας απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που της έστρωσε το δρόμο και που σήμερα σιωπά ένοχα. Ο αγώνας δεν είναι μόνο για να κλείσουν όλες οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. Είναι και ενάντια στη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Πανηγυρίσατε για το δίθεν ειρηνευτικό και σταθεροποιητικό ρόλο των ΗΠΑ, επισφραγιζόμενο και με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Πομπέο στην Ελλάδα. Καλλιεργήσατε σκόπιμα ψευδεστήσεις για δίθεν αποκλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, για σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, για ηρεμία στο Αιγαίο. Όμως, οι ίδιοι οι σύμμαχοί σας ξεμπροστιάζουν.
Πριν καλά-καλά αναχωρήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Αθήνα, οι Αμερικανοί έδωσαν το πράσινο φως στην Τουρκία για τη νέα της πολεμική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία κατά του Συριακού λαού. Τα παπαγαλάκια που λιβανίζουν τον Αμερικανονατοϊκό Ιμπεριαλισμό έμειναν άφωνα. Μείνατε ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι. Τώρα, όσον αφορά τις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 28, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί που τις αξιοποιούν. Είναι αυτοί που απειλούν την ειρήνη, αυτοί που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία των λαών. Και αυτό το νιώθει βαθιά ο λαός μας. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε την κατάργηση αυτών των συνταγματικών διευκολύσεων στους υπεριαλιστές και τα σχέδιά τους. Και με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης στη Βουλή εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Συρίας, στον κουρδικό πληθυσμό της περιοχής, στους λαούς θύματα των υπεριαλιστών, όπου γης είτε από ένοπλες επεμβάσεις είτε όχι. Όπως είπαμε και στην αρχή, το κόμμα μας στην προτείνουσα Βουλή ζήτησε να καταργηθεί παράγραφος 1 του άρθρου 27 που επιτρέπει ακόμα και τη μεταβολή στα όρια του ελληνικού κράτους. Ζήτησε να απαλληφθεί και η παράγραφος 2 που επιτρέπει τη διέλευση ξένων στρατευμάτων από αυτό, έτσι ώστε ούτε το ένα ούτε το άλλο να είναι εφικτό και να μην επιτρέπονται. Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες από την υπεριαλιστική επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, κατά την οποία υπήρξε αθρώο διέλευση νατοϊκών στρατευμάτων από τη χώρα μας. Ζητάμε όμως και την πλήρη κατάργηση του άρθρου 28, διότι είναι αυτό που επιτρέπει όχι μόνο περιορισμούς στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, ακόμα και την ίδια την εκχώρηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα προβλέπει και την υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του ελληνικού, σε μια περίοδο μάλιστα που το διεθνές δίκαιο γίνεται ολοένα και πιο αντιδραστικό εξαιτίας βεβαίως του αρνητικού συσχετισμού δύναμης. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει και δεν θα μπορούσε να σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετέχει ή δεν θα κυρώνει διεθνείς συμβάσεις. Αυτές όμως θα έχουν την τυπική ισχύ νόμου. Τέλος, ζητήσαμε με πανηγυρική και κατανόητη από την κυβέρνηση απόρριψη τη συνταγματική κατοχήρωση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής έκφρασης των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και τη σύσταση επιτροπών στρατευμένων για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 22. Κλείνοντας, στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε σχέση με τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος είναι η ανάδειξη για το τι πρέπει να αντιπαλέψει, να διεκδικήσει ο εργαζόμενος λαός, προκειμένου να ζήσει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του, συνειδητοποιώντας ότι η υπεράσπιση και η διεύρυνση των δικαιωμάτων του απαιτούν βαθύτερες αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην εξουσία και κυρίως ανατροπή του σημερινού συστήματος. Σας ευχαριστώ.